Σε περίπου 15 λεπτά αρχίζει η αναμέτρηση στο στάδιο Αλκατσάρ, την ιστορική έδρα της ΑΕΛ, κόντρα στον Τύρναβο. Για την μετάδοση αυτής ακριβώς της αναμέτρησης βρίσκεται ήδη εκεί και πάμε να τον συναντήσουμε. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Λάρισα. Καλησπέρα από το στάδιο Αλκατσάρ, η οποία είναι κοινή έδρα. Το στάδιο Αλκατσάρ είναι κοινή έδρα και για την Λάρισα, την ΑΕΛ και για τον Τύρναβο φέτος. Ούτως ή άλλως και πέρυσι ο Τύρναβος χρησιμοποιούσε αυτό το στάδιο σαν έδρα του. Και έτσι είναι πολύ γνώριμος ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τη σέντρα, η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται. Δεν είναι όμως ιδέουσα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για μια τέτοια αναμέτρηση γειτονικών ομάδων. Δεν θα αποκαλέσουμε το παιχνίδι αυτό ντέρμπι. Είναι τελείως διαφορετικοί οι δρόμοι, αφετηρίες και ο στόχος του καθενός σε αυτό το πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως η Λάρισα έχει μια σχετικά καλή συγκομιδή και θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Από την άλλη, ο Τύρναβος βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, θέλει να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη. Ναι, με την πλήρη έννοια αμέσως... της λέξης, βέβαια, Κώστα, είναι ντέρμπι, έτσι, γιατί είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Ο Τύρναβος βρίσκεται 15-16 χιλιόμετρα μακριά από την Λάρισα, ανήκει στο νομό Λαρίσης. Μόνο ο τοπικός χαρακτήρας. Είναι τελείως διαφορετικές οι διαδρομές των δύο ομάδων και ιστορικά. Και, σαφώς, και αυτό από δεν το πλευράς ψυχοδυναμικού ακόμα. Δηλαδή, αν κάποιος κάτσει και κοιτάξει πώς έχουν διαρθρωθεί τα ρόστερ, τα μπάτζετ των δύο ομάδων και γενικά ο σχεδιασμός τους για την σεζόν που διανύουμε, καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται κάπου σε παράλληλες μετροχές στο ίδιο πρωτάθλημα, αλλά με διαφορετική κατεύθυνση. Προφανώς. Εκείνο που θέλουμε να πούμε σαν ξεχωριστό στοιχείο της απόψινής αναμέτρησης είναι το ντεμπούτο, διπλό ντεμπούτο για δύο προπονητές. Ο Γράφας για τους γηπεδούχους έκανε ντεμπούτο στο Βόλο, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά στο στάδιο Αλκατσάρ πρώτη φορά εμφανίζεται σαν προπονητής στην άκρη του πάγκου. Και από την άλλη πλευρά, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης ανέλαβε αντί του Άγγελου Δικόζη στον Τύρναβο. Πάμε να δούμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες και τη διάταξή τους στον αγωνιστικό χώρο. Για τους γηπεδούχους, τερματοφύλακας ο Αποστολίδης σε ένα 4-3-3. Δεν το αλλάζει το σύστημα ο Γράφας, αυτό είχε και ο Παναγόπουλος. Μουλόπουλος δεξιά, Κουρτεσιώτης αριστερά. Αυτή είναι μία αλλαγή στην αρχική ενδεκάδα αντί του Κοντοδήμου ο Κουρτεσιώτης. Δεν έχει κάτι ο Κοντοδήμου. Όμως περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Πάσης Τελεπτή σε λίγο. Σαρακατσάνος και Δελιζής στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή Junior για πρώτη φορά φέτος στη βασική ενδεκάδα. Πινδώνης δίπλα του στα αμυντικά, Χαφ Περίκο μπροστά του επιτελικό. Σουάνης επιστρέφει μετά από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό δεξιά στην επίθεση. Ντερνής αριστερά και ο Στεφανίδης στην κορυφή. Ο Στεφανίδης που πριν τρεις εβδομάδες είχε σκοράρει δίση επί του Πιερικού και έτσι κράτησε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Από την άλλη πλευρά για τον Τύρναβο ο κ. Χαραλαμπίδης σε ένα 4-2-3-1 τερματοφύλακας ο Πρίφτης. Δεξιά ο Στεριανός αριστερά ο Πεκλιβανόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές, ο Κισκαμπάνης και ο Καραμαλής. Τα αμυντικά χαφ Ντατίδης, Παλιγιώργος μπροστά Μιλουτίνοβιτς. Στην επίθεση Ποκόνγκ, Σολφερίνο και Γεωργίου. Πάμε τώρα στον Πάρη Τσελεπίδη γιατί έχει ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο. Πάρη. Καλησπέρα λοιπόν και εδώ από τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δώσουμε πρώτα το λόγο στον Χρήστο Αθανασόπουλο, τον αναπληρωματικό πορτιέρο των γηπεδούχων, για να πάει γρήγορα και στα πολιτήρια. Χρήστο, ένα δικό σχόλιο μετά από αρκετό καιρό. Ίσως να ξεχάσετε ότι έπρεπε να έρθετε και στο Κύπρο να παίξετε μπάλα κόντρα στον Τύρναβο σε αυτό το τοπικό ντέρμπι. Καλησπέρα για μένα. Σίγουρα αυτή η εποχή των 20 ημερών δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Προσπαθήσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλο αυτό το διάστημα στις προπονήσεις μας. Με στόχο να παρουσιαστούμε σήμερα στο πιο δυνατόν καλύτερη, πιο δυνατή και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μονόδρομος η νίκη με προπονητή πλέον για σένα γνώριμα από την περσινή σας κοινή συνεργασία στον Ηρακλή Ψαχνών με τον Θωμό Γράφα κόντρα στον Τύρναβο για να πάρετε και άλλο τα πάνω στην όψη συνέχειας. Η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα και με όποιον και να παίζει, παίζει πάντα για την νίκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μάτς λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Αθανασόπουλο. Πάμε και στον Δημήτρη Χαλούλο. Δημήτρη, εκτός αποστολής, λόγω τιμωρίας, λόγω κόκκινης κάρτας που έχεις αντικρίσει το τελευταίο παιχνίδι, θα ξεκινήσω με την ίδια ερώτηση όπως και στο Χρήστο Αθανασόπουλο. Μήπως νιώθεις ότι ήσουν σε καλοκαιρινή μήνυ προετοιμασία? Τρεις εβδομάδες δεν είναι και λίγο. Σίγουρα, ήταν δύσκολο για μας, γιατί όταν δεν ξέρεις πότε θα παίξεις, δεν ξέρεις πώς να καθορίσεις και τις προπονήσεις και πότε να είσαι έτοιμος. Εμείς κοιτάμε τη συνέχεια. Σήμερα έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτσο με την ΑΕΛ. Έχουμε δουλέψει πολύ σωστά με το καινούργιο προπονητή και κοιτάμε να πάρουμε την νίκη σήμερα. Όχι μόνο η Λάρισα, αλλά και εσείς, αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με πρόλαβες. Αντί το Άγγελο Δικόζη πλέον, ο κ. Χαλαμπίδης καλείται να σας οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών και στην επίτευξη των φετινών σας στόχων. Ναι, σίγουρα έχουμε ένα καινούργιο προπονητή σήμερα. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σίγουρα δουλέψαμε πολύ καλά αυτό το διάστημα που ήταν εδώ στην ομάδα και ελπίζουμε σήμερα να κερδίσουμε για να πάρουμε και εμείς σιγά σιγά τα πάνω μας. Γνώριμο γήπεδο και για τους δυο σας, κοινή έδρα του Αλκαζάρ. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από την κερκίδα. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί με την ΑΕΛ στο ντεμπούτο του Θωμά Γράφα εδώ στο Αλκαζάρ και για εσάς με τον κύριο Χαλαμπίδη ντεμπούτο εδώ επίσης στο Αλκαζάρ στον Τύρναβο? Νομίζω ότι θα κριθεί στη δύναμη πολύ το ματς. Έχει αρκετό κρύο σήμερα.
Νομίζω ότι θα πάει πολύ σε δύναμη το μάτς. Εκεί νομίζω θα κρυθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή διασκέδαση. Αυτά λοιπόν εδώ από τον αγωνιστικό χώρο. Κώστα, λόγος και πάλι σε σένα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες είναι στα αποδυτήρια. Σε λίγο θα επανέλθουν για την έναρξη του αγώνα. Ένα πρόσθετο στοιχείο είναι ο βαρύς αγωνιστικός χώρος, γιατί έχει μέρες τώρα αυτό το ψηλό βρόχο που ταλαιπωρεί και την Λάρισα και γενικότερα την πόλη. Κώστα, μία ερώτηση. Είπες στο ξεκίνημα ότι δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχεις πληροφορίες αν αυτό συμβαίνει επειδή ένα σύνδεσμος φιλάθλων της Λάρισας, ο σύνδεσμος φιλάθλων Αλκαζάρ για την ακρίβεια, είπε ότι δεν θα πάει στο γήπεδο να ενισχύσει την ομάδα και υπήρχε μια διχογνωμία με τον άλλο σύνδεσμο φιλάθλων. Τους Μάνστερ. Της Λάρισα με τους Μάνστερ. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσες πολλές κενές θέσεις στις κερκίδες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Έχω κάνει ρεπορτάζ πριν αρχίσει το παιχνίδι. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι θα έρθουν κάποιοι και ό,τι είναι να γίνει σε σχέση με τα εξωαγωνιστικά θέματα της Λάρισας θα γίνει μετά το παιχνίδι. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν όλοι όσοι είπαν ότι θα κάνουν αποχή θα την πραγματοποιήσουν. Γιατί δεν μπορώ να κάνω και χαταμέτρηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Για να καταλάβει ο κόσμος, αποχή γιατί διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι διοικεί την ομάδα ο κύριος Βαγγέλης Πλεξίδας. Γιατί δεν την παραχωρεί όπως υποσχέθηκε εδώ και καιρό. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Θεωρητικά ψάχνει να βρει αγοραστή. Και έχει βάλει και τιμή. Έχει βάλει και χρονικά όρια μέχρι 15 Δεκεμβρίου ότι θα έχει ξεμπερδέψει αυτή την υπόθεση. Αλλά εκείνο που ξέρω, σας είπα πριν αρχίσει το παιχνίδι, γιατί μίλησα με φιλάθλους, μου είπαν ότι θα έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα γιατί πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Μάλιστα. Προέρχεται από ήττα. Και μετά θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, δηλαδή ακόμα και αν χρειαστεί να γίνει κάποια διαμαρτυρία. Θυμίζω ότι όταν έχασε η Λάρισα από τον Ολυμπιακό στο Βόλο, οι φίλαθλοι βρέθηκαν και κοντά στην ομάδα κατά την άφηξή της εδώ στην πόλη, διαμαρτυρήθηκαν και στους παίκτες για την εμφάνισή τους. Δηλαδή, γενικά ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος. Σαφώς. Εσύ θυμίζεις αυτό. Όλοι. Εγώ θυμίζω ότι η Λάρισα έχει αλλάξει ήδη δύο προπονητές και επειδή ακούγονται διάφορα, θα ήθελα να μου πεις αν παίζεται η θέση του κυρίου Γράφα από αποψινό παιχνίδι. Γιατί έχουν υπάρξει και πληροφορίες και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τη συνάντηση του Βαγγέλη Πλεξίδα με τον Σάκη Σιόλη. Φυσικά. Είναι ο τρίτος προπονητής της σεζόν. Θυμίζω ότι ο πρώτος έφυγε ο κύριος Βοσνιάδης μετά από ένα μόλις παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο έκανε τον κόσμο εδώ να ψυχραθεί αμέσως, γιατί δεν φάνηκε ουσιαστικά το έργο του κύριου Βοσνιάδη. Αλλά και για τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος ήρθε άνθρωπος μέσα στη σεζόν και έφυγε πετυχημένος. Και έφυγε με ένα θετικό απολογισμό. Πάλι δεν κατάλαβαν πώς και γιατί. Ήρθε ο κύριος Γράφας, πάλι δεν κατάλαβε ο κόσμος πώς και γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος προπονητής. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα είναι πάνω από όλους. Και τώρα είναι γεγονός ότι συναντήθηκε με τον κύριο Τσιόλη, ότι συζήτησε με τον κύριο Τσιόλη. Και προσωπική ταπεινή μου εκτίμηση είναι ότι όταν έχεις προπονητή, δεν συζητάς δημοσίως ή μάλλον σε μέρος το οποίο μπορεί να γίνει να είσαι σε δημόσια θέα με έναν άλλο προπονητή. Λοιπόν, συγχωρήστε με που επεμβαίνω. Απλά να σου θυμίσω, Κώστα, ότι πρέπει να περιγράψεις το παιχνίδι και σε πολύ λίγο σε κάποιο από τα άλλα κανάλια. Ο Τεσπορ θα πρέπει να γίνει αυτό, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε.